σχολικών μονάδων, αγαπητοί γονείς και μαθητές, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση του σχολείου μας, μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου Λεχενών, θα σας παρουσιάσουν δύο μονόπρακτα που βασίζονται στα ομώνυμα μονόπρακτα του Άντων Τσέχο, την Αρκούδα και την Πρόθεση Γάμου. Η ιδέα ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Οι σχέσεις των φίλων αποτελούν ενότητα ξεχωριστή στο μάθημα της λογοτεχνίας της πρώτης Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με την καθοδήγηση της φιλολόγου κυρίας Αρκυράκη γνώρισαν και επεξεργάστηκαν λογοτεχνικά κείμενα στα οποία περιγράφονται οι σχέσεις των φίλων στην οικογένεια, στο γάμο, στον έρωτα, αλλά και τα στερεότυπα σχετικά με το ανδρικό και το γυναικείο πρότυπο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε η ιδέα για γραμματοποίηση λογοτεχνικών κειμένων με θέμα τη σχέση των φίλων. Καθώς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπονται ώρες οι οποίες μπορούν να διατεθούν για θεατρική αγωγή, δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η κυρία Αγγυράκη, αν και σε σύνταξη, διασκέδασε, σκηνοθέτησε και δίδαξε στους μαθητές και τις μαθήτριες τα κείμενα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Έτσι είμαστε εδώ τώρα. Γιατί Τσέχο? Γιατί αντιμετώπιζε τον άνθρωπο με τον σεβασμό που του αξίζει. Γιατί κομμωδίες? Γιατί αρκετό δράμα έχουμε στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να απολαύσουμε τα παιδιά μας. Μία θερμή παράκληση να βάλουμε τα κινητά στο αθόρυβο και παρακαλώ ιδιαίτερα στο λεξό στην ησυχία, γιατί είναι μαθητές, δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Αρκούδα. Ο Γρηγόρης Στεπάνοβιτς Μυρνόφ, ένας αρκετά αγρίκος στη συμπεριφορά, κλιματίας, έρχεται να ζητήσει από την ωραία Ελένα Ιβάνοβα, μια νεαρή χείρα, ένα παλιό χρέος του μακαρίτη συζύγου της. Η απαρηγόρητη χείρα αδυνατεί να τον ξεπληρώσει αμέσως, και τον παρακαλεί να περάσει μια άλλη ημέρα. Ο μισογύνης κτηματίας επιμένει με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανάμεσά τους ένας άγριος καυγάς που θα τους οδηγήσει και τους δύο στα άκρα. Άραγε θα υπάρξει στο τέλος νικητής. Και ποιος αλήθεια θα είναι αυτός? Καμαρτιέρα και μαγειρία.
πίστα, πήγαινε στο δάσο να μαζέψει τα δόντια. Τα ζωντανά, όλα χαίρονται. Ακόμα και η γάτα, και αυτή ξέρει να χαίρεται. Κάνει μόνο στην αυλή και φέρνει πουλάκια. Εσύ όπως κάθε στο δουλειά σου, να είσαι στο γυμναστήρι. Καμιά φορά, καμιά φορά είσαι. Μάλιστα έτσι. Πέρασε σχεδόν ένα χρόνο που δεν είχε αφήσει. Αυτό ποτέ δεν θα το κάνει. Και ποιο λόγο είναι αυτό. Δεν υπάρχει ποιο για μένα. Αυτό είναι χαμένο στον τάφο. Ελάτε τώρα, καλύτερα να μην ακούνε τέτοια λόγια. Ο Νικολάη Μιχαήλοβιτς πέθανε. Έτσι ήταν αυτό. Θέλημα Θεού. Ας είναι στη βασιλεία των ουρανών. Τον κλάψατε και τον θρυνήσατε αρκετά. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Μην κλαίτε ομοίως και χωράτε τέτοιο. Δεν θα είναι και δική μου μια άνθρωπη θεότητα. Λοιπόν, τη θρύνησα. Δεν της πήγαινε πολύ ανέκα από την πράγμα μια ώρα που τους ούτε εσείς πάτε μου, ούτε εσείς τους δεν είστε επίσης. Με συγχωρείτε, αλλά ζούμε σε τις αράδες. Δεν βλέπουμε το πόσο σήμερα. Τη λιβρέα μου σε λιβιά, τη μέχα με το ποντίκι. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι καλοί. Άνθρωποι που να έχουν ενδιαφέρον. Μα η κοινωνιά είναι γεμάτη που θέλει. Στο ίδιο μου έχεις να τοποθέσει ένα σύμπαν. Η αξιωματική είναι ένα σκεφτική. Δεν χορτεύεις να τους βλέπεις. Τους καταπλησμούς μου. Δεν περνάει η Παρασκευή που να μην έχει χώρο. Και σχεδόν κάθε μέρα παίζει μουσική στο εκδοτική μπάρα. Αχ, καλή μου κυρία, είστε νέα, όμορφη. Πρέπει να ζήσετε, να απολαύσετε τη ζωή σα. Η ομορφιά δεν είναι παντού. Ύστερα από 10 χρόνια πρέπει να σκεφτείτε σε κανάλι από όλα τα φοιτητικά μα που μου γράψουν του σωματικού. Αλλά τότε σε παρακαλώ, μην μου μιλάτε εδώ. Το ξέρει καλά. Στον κύριο που πέθανε, Νικολάη Μιχαήλοβιτς. Τι ζωή για μένα. Έχει όλη την αξία. Εσένα σου φαίνεται πιο ζωντανή. Έτσι φαίνομαι. Αλλά δεν είμαι. Ορκίστηκα να μην βγάλω αυτό το πένθος. Δεν θα πεθάνω. Να μην βλέπω τον κόσμο. Ας βλέπω το έψυχη του πόσο πολύ τον αγαπώ. Ξέρω ακόμα. Και για σένα δεν είναι μυστικό. Ότι πολλές φορές ήταν άνθρωποι μαζί. Δεν πειραχείς. Ακόμα ήταν κι άκουστος. Εγώ όμως με τη συνέχεια τον τάφη. Αποδείξω πως ξέρω να αγαπώ. Έχει στον αγαπώ σου που πρέπει να πω. Πώς ακριβώς είναι αυτό που κάνει. Τι νόημα έχουν τα ίδια και τα ίδια λόγια. Θα ήταν καλύτερα να κάνετε ένα περίπατο στο κοντάρι και να δίνετε το λίμπ να ζέψουν τον τόπο του γύρω. Και να πείτε να δίνετε επίσκεψη στους γείτονες. Κυρία μου, θέλησα. Κυρία μου, τι πάθατε, ασύνοπτο στο σπαθί σα. Αγαπούσε τόσο πολύ τον τόπο. Πότε το αυτό πήγε το σκορτσάκι του στου γλάσου. Σου υπέροχα, ξένε να υπέρει. Πόση χάρη είχε προστασία του να τραβούσε τα γένια. Θυμάστε. Α, να του πείτε ότι σου σήμερα και μην τα βρίσκω από την κάμπη. Όπως προστάσετε. Ποιος είναι, να πείσω ότι δεν έχουμε κανένα άλλο. Θα δείτε, Νικολάη, σου ξέρω να αγαπώ και να σε χώρα μου. Η αγάπη θα σβήσει και θύμα σε μένα, όταν θα σβήσει καρδιά να βαλίσει να κουβάει. Μέχρι τον τάφο. Ενώ εσύ, ενώ εσύ μ' απατούσες. Εγώ για τις σκηνές, μέχρι δεν θα περνάω από όλο και έτσι το μάτι. Κυρία, κάποιος ο τάκης σας, δεν θα σας δείτε. Αυτό το είπες πως ότι δεν έχω τόσο τον άντρα, δεν έχουμε κανένα. Λοιπόν, αλλά δεν θα σας πρέπει να ακούσω. Δεν θα σας πρέπει να ακούσω. Δεν θέκομαι! Μην φωνάζετε, κυρία. Του το είπαμε, αλλά πώς θα σας το πω. Κάνει σαν έναν άνθρωπο. Λουκά, μην ξεχάσεις να το σπίτι εδώ στον τόπο και να έρθει το σπίτι μου. Μάλιστα.
μου χρειάζονται πηγόντως λεφτά. Τες το πρωί, πριν καλά-καλά ξημερώσει, γύρισα από το μεταμάξι όλους τους οφειλέτους και ούτε ένας από αυτούς δεν με εξόπισε. Βασανίστηκα σαν σκληρή. Ένας θεός ξέρει που πέρασα τη νύχτα. Και ύστερα από όλα αυτά, έρχομαι εδώ, 70 χιλιόμετρα από το σπίτι μου με την ελπίδα να εισπράξω τα λεφτά μου, να θύμαι σε κυρίδιά της. Πώς να μην θυμώ. Νομίζω πως ήμουν σαφής απέναντί σας. Μόλις επιστρέψεις από την πόλη της Άρτης μου, τότε θα λάβετε τα λεφτά σας. Εγώ δεν ήρθα στο λεφτά σας, αλλά σε εσάς. Τι στο διάβολο και με συγχωρείτε για αυτή που θα το κάνω το λεφτά σας. Με συγχωρείτε, ξεχνή κύριε. Δεν είμαι συμπτυσμένη σε τούτες εκφράσεις, ούτε σε αυτό το ομιλία. Δεν θα σας ακούσω περισσότερο. Πέστε, σας παρακαλώ, ψυχική διάθεση λένε. Ο άντρας της πέθανε πριν από 7 μήνες, αλλά εγώ πρέπει να πληρώσω τους τόκους ή δεν πρέπει. Σας ρωτώ, έχω να πληρώσω τους τόκους ή δεν έχω. Εσείς χάσετε τον άντρα σας, το καταλαβαίνω. Είσαστε σε άσχημη ψυχική κατάσταση. Σου αφήσετε διάφορα κόμματα. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω. Να πάρω το κεφάλι και να το κομπανάμε χώρα στον τοίχο. Πάω στο Τρούτζετ, δεν είναι σου. Με τον Τούριτσι, τσακώθηκε και τώρα λίγο να το πετάξω το παράδι. Ο Μαζούτο, ανισόρροπο άνθρωπο. Έρχομαι σε αυτή εδώ, άσχημη διάθεση λέει. Περιμένετε όμως και θα με δείτε αυτήν καλή τώρα. Δεν θα σας επιτρέψω εγώ να μου κάνετε αυτά τα κόλπα. Να πάει ο διάολος. Και τώρα, όσο έχω συγχυστεί, ανέφερα μου, θα υποθυμίσω. Είναι κανείς εκεί. Θέλω ένα ποτηράκι νερό. Δεν την καταλαβαίνω από αυτή τη λογική. Να έχει τόσο μεγάλη πουνάκια από λεφτά. Να έχει με την κοιλιά σου ολαιμότατη, να μην σε πληρώνει λέει, γιατί δεν είναι σε κατάσταση να ασχοληθεί με οικονομικά ζητήματα. Την ίσια γυναικεία λογική. Τεραστωμένη. Να γιατί ποτέ δεν μ' άρεσε. Και θα μ' αρέσει που δηλαδή να μιλάω με γυναίκε. Κάλε να κάθεσαι σε ένα βαρέλακο παρούτι, παρά να μιλά με τα. Φύγε από εδώ. Άρεστη και δεν δέχεται. Πολύ καλά, μην δέχεσαι. Θα μείνω εδώ μέχρι να πάρω τα λεφτά μου. Θα με πληρώσεις μεθαύριο. Θαυμάσαι. Μέχρι μεθαύριο θα μείνω εδώ. Θα με πληρώσεις ένα χρόνο. Πολύ καλά, σε ένα χρόνο θα φύγω. Τα λεφτά μου θα τα πάρω, κυρία μου. Δεν θα με ξεγελάσεις εσύ με το πέντος και με τα λαμπάκια στα μάγουλα. Τα ξέρω με τις αυτά τα λαμπάκια. Κυράδες μου, ξεζέψτε τα άλογα. Και πείτε τους εκεί στο τάβλο τους όσους την πρώτη, θα αρχίσουμε να φύγουμε. Να πω απέσει. Να έχει το κεφάλι μου, έχει κάνει και αντιφόφορη ζέστη. Λεφτά δεν δίνει κανένας. Να πει να δει πώς δεν θα τα πιάσει. Ε, εσύ που είσαι, έλα εδώ. Τι κάνετε πάλι. Περιμένω από την Ακ Podcast. Δεν εμφάνισε το μάτι, να γίνει κατασκονισμένος με λάθος την πόθηση. Ο άπλητος. Για αυτό το βούλα που με πέρασε για καναλιστή. Δεν ήταν τελικά τόσο γενικό να εμφανιστώ έτσι μπροστά της. Αλλά εγώ δεν ήρθα σαν επισκέπτης, εγώ είμαι ένας πιστωτής. Και για τους πιστωτές δεν υπάρχουν πάνω από τις ετοιμασίες. Να σας το πω, όπως δεν χρειάζομαι τα κλίματα μετά, αλλά σήμερα. Αν δεν με πληρώσετε σήμερα, αυτό πρέπει να βάλω και μαστό.
μέσα τους τόπους ή δεν πρέπει. Και εσείς ποιος νομίζετε ότι